σήμερα εδώ. Η σημερινή μέρα για το ελληνικό hardball είναι σημαντική, γιατί όπως ξέρετε χθες η ομάδα του Διομήδη Άρτους κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Challenge Cup μέσα στην Ελβετία. Μια ομάδα με ένα budget μόνο 150.000 ευρώ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με θέληση και πολύ πάθος στα παιδιά του Άρτους το κατάφεραν αυτό. Και θεωρώ ότι είναι έτσι σημαντική η χθεσινή ημέρα, γιατί ο Διομήδης έγινε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα από την επαρχία σε όλα τα αθλήματα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Μία μέρα μετά είμαστε εδώ στο Αμίντεο, στην πόλη που γέννησε το hardball, για τον αυριανό αγώνα Ελλάδας-Σερβίας, για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού αγώνους των γυναικών, που γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Αμίντεου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόριδας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους ευχαριστούμε για τη συμβολή τους, τόσο τον κύριο Δήμαρχο, τόσο τον κύριο Περιφερειάρχη, όσο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας. Είναι ένα παιχνίδι αύριο που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η ελληνική ομάδα είναι μια νέα ομάδα, γίνεται μια καινούργια αρχή με προπονητή τον κύριο Σωκράτη Βακάλη. Απέναντι σε μια Σερβία που είναι γνωστό ότι είναι από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου hardball, ειδικά στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. Να πούμε ότι οι Σέρβοι θα έρθουν, η ομάδα της Σερβίας έρχεται εδώ με όλα τις αστέρια ανάμεσα τους, τέσσερις παίκτες που παίζουν στη Γαλλία, μία που παίζει στη Σλοβενία, μία που παίζει στην Ουγγαρία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο ισχυρή ομάδα είναι. Και ευχόμαστε να δούμε ένα ωραίο θέαμα και το σημαντικότερο, ο κόσμος να έρθει, να γεμίσει το κλειστό, να δείξει ότι το Αμίντεο πραγματικά αγαπάει τον αθλητισμό και αγαπάει τέτοιες εκδηλώσεις με εθνικές ομάδες. Θέλω να πω ότι επιστρέφουμε στο Αμίντεο μετά από 10 χρόνια. Ήταν η τελευταία φορά το 2002, όταν είχε γίνει αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είχαμε παίξει εδώ με το Αζερβαϊτζάν τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, του 2002. Πάρα πολλά χρόνια από τότε που έχει να γίνει διεθνή παιχνίδι και ελπίζω, επίσημο διεθνές παιχνίδι, και ελπίζω αύριο ο κόσμος να είναι ο όγδοος παίκτης στην προσπάθεια αυτή της εθνικής μας ομάδας.